Λοιπόν, παιδιά, για χαράδρα σήμερα θα σας παρουσιάσω ένα μηχανικό πληκτρολόγιο της Ajazz. Είναι το μοντέλο ΑΚ33 και θα το ανοίξουμε να δούμε πώς μοιάζει και άμα είναι καλό. Λοιπόν, το κουτί καταρχάς μας έρχεται, είναι πολύ ωραίο. Βλέπετε εδώ πέρα, έχει τα logo κτλ. Έχει εδώ πέρα το σήμα γνησιότητας. Είναι κινέζικη η εταιρεία και ας την ανοίξουμε. Λοιπόν, ανοίγοντας το βρίσκουμε κάποιο manual εδώ που είναι στα κινέζικα. Εντάξει, θα το κοιτάξουμε μετά, φαντάζομαι να καταλάβω. Μας λέει πάνω κάτω πως ρυθμίζουμε, ότι είναι φωτιζόμενο και μπορούμε να φτιάξουμε εμείς τους φωτισμούς. Θα το κοιτάξουμε πιο μετά αυτό. Έχει ένα διαφημιστικό για ένα ποντίκι της ίδιας εταιρείας. Θα το κοιτάξω γιατί η εταιρεία μου άρεσε και θα παραγγείλω μάλλον και αυτό. Βρίσκουμε ένα USB μέσα, το οποίο πρέπει να είναι κανένα 1,5 μέτρο. Έχει και το προστατευτικό και από μέσα βλέπετε είναι κόκκινο, μ' αρέσει. Και ένα πινελάκι για να το καθαρίζουμε. Καλή φάση. Λοιπόν, πάμε να ανοίξουμε το πληκτρολόγιο. Ακόμα και έχει αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι. Πρέπει να είναι για να βγάζεις τα κουμπιά, φαντάζομαι, για να το καθαρίζεις. Λοιπόν, πάμε να δούμε το πληκτρολόγιο τώρα. Έχει εδώ τα Afrolex που προστατεύουν το πληκτρολόγιο. Okay. Και ταρα. Λοιπόν, είναι ψιλοβαρύ, είναι πανέμορφο. Έχουν πολύ ωραία αίσθηση και κάνουν ωραίο ήχο. Ναι. Λοιπόν, από την πίσω μεριά έχει εδώ το σελοφάν που θα το βγάλω τώρα. Okay, βλέπετε έχουμε το logo εδώ και αυτά εδώ για να μην γλιστράνε στο τραπέζι. Εδώ πάλι γράφει Ajazz, όπως και εδώ στο space το γράφει. Γενικότερα είναι ψηλό μικρό, γιατί λείπει και το calculator εδώ, ας πούμε, από τα δεξιά, αλλά δεν μας χρειάζεται. Είναι σταθερό όπως βλέπετε και πολύ όμορφο. Πάμε να το συνδέσω να δούμε και τα χρώματα και μιλάμε ξανά μετά. Την ώρα που το συνδέω κάνει αυτό το ωραίο εφέ και μπαίνει, έχει πολλές λειτουργίες. Να, ας πούμε, αυτό είναι το ένα, το πρώτο, το default, ας πούμε, το μενού. Μπορούμε να τα αλλάζουμε αυτά, δηλαδή τώρα αυτά τα βλέπετε είναι χρωματιστά και όλα αυτά. Άμα πατήσω FN και 8, βλέπετε αλλάζει, να, έγινε κόκκινο και θα το πηγαίνει, αυτό είναι το δεύτερο, ας πούμε, αλλάζει μόνο του χρώματα. Είναι όλα ίδια, αλλά μονόχρωμα, αλλά κάνουν την αναλλαγή. Μετά έχει αυτό και θα τα αλλάζω ένα-ένα να τα βλέπετε. Είναι ένα βοσβήνι, έχει αυτό. Από εδώ νομίζω μπορεί να κάνεις και την αλλαγή, ναι, δηλαδή μπορεί να, από εδώ αλλάζεις τα χρώματα. Βλέπετε, okay, μετά το άλλο είναι, το άλλο είναι, έχει πλάκα, την ώρα που το πατάς ανάβει και μετά σβήνει, ωραίο. Ανάβει και σβήνει έτσι μόνο το, πολύ γαμάτο. Μετά το επόμενο είναι, την ώρα που το πατάω κάνει αυτό, γαμάει, μάλλον αυτό θα κρατήσω, μου αρέσει. Μετά, καλή φάση. Μετά είναι στην τύχη έτσι ανάβωνα, σαν, αυτό δεν μου αρέσει, είναι σαν δέντρο, ας πούμε, χριστουγεννιάτικο. Αυτά είναι έτσι σκόρπια και δεν κάνει τίποτα. Okay. Ναι, σε κάθε σειρά έχει ένα χρώμα και αλλάζουνε. Αυτό έχει πλάκα. Ναι, okay. Και από εδώ, όπως σας είπα, αλλάζεις και τα χρώματα. Καλά, έχει πολλές λειτουργίες, είναι πολύ γαμάτο. Ναι, okay. Και αυτό εντάξει είναι λίγο άθλιο. Να, εδώ το κάνει κυματιστά. Για να κάτσε να το αλλάξουμε το χρώμα. Ναι, okay. Εντάξει, αυτά τίποτα, έτσι απλά ανάβουνε. Αυτό τι είναι, αυτό είναι τελείως σφιστά, δεν έχει τίποτα. Έχει αυτά τα κυματιστά. Έχει και να του κάνεις και custom εντελώς, δηλαδή πατάω εδώ και εδώ, ναι, και τώρα το ρυθμίζω, ας πούμε. Δηλαδή, θέλω να ανάβει, ξέρω εγώ, WA, ξέρω εγώ, SD,
και που με αυτά προχωράω, ξέρω εγώ, μπροστά, πίσω, αριστερά, δεξιά, R, ξέρω εγώ, κάνει κάτι, και π.χ. ξέρω εγώ και N, M, okay. Παίζω με αυτά, ή ξέρω εγώ το N και M το θέλω σε διαφορετικό χρώμα, ξέρω, το ξαναπατάω, αλλάζει χρώμα, γαμάτο. Μετά ξέρω εγώ είναι πολύ φωτεινό και θέλω να ρίξω λίγο τη φωτεινότητα, πατάω F, N και τη φωτεινότητα και βλέπετε πέφτει η φωτεινότητα μέχρι που σβήνει και με το πάνω την ξαναδίνω. Και ξέρω εγώ μπορώ να πω, θέλω αυτό και αυτό να ανάβει, αυτό να μην ανάβει, αυτό να ανάβει και ξέρω εγώ και όλα αυτά. Γενικότερα έχει ένα σκάρο πράγματα να κάνεις. Το πληκτρολόγιο είναι πιστεύω πολύ γαμάτο. Εγώ θα κρατήσω, νομίζω το αγαπημένο μου ήταν μισό λεπτό. Όπα, μη φύγει, μη πέσεις. Το μεταξύ το μεταλλικό από πίσω το κάνει και αντανακλάται το φως και γι' αυτό είναι τόσο φωτεινό και όμορφο. Αυτό είναι το πληκτρολόγιο, παιδιά, κάνει γύρω στα 30-30 τόσο ευρώ. Έχω affiliate links κάτω στην περιγραφή. Πιστεύω ότι αξίζει το πληκτρολόγιο αυτό να το αγοράσετε ή μπορεί να το πάρετε να το κάνετε δώρο σε κάποιον φίλο σας. Και αυτό ήταν το βίντεο. Γεια χαρά, τα λέμε την επόμενη φορά.